Εντελώς κοινωνιολογικό, πράγματι. Δεν θα το προσεγγίσουμε εμείς. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, για το τελευταίο ημίωρό μας. Πραγματικά τρέχει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Είναι πολύ θεματική η εκπομπή μας. Είναι και οι καλεσμένες μας πάντα πάρα πολύ ενημερωμένες και λαλίστατες. Δεν ξέρω, πρέπει να την. Παρατείνουμε την εκπομπή για να μας δώσει διεύθυνση κανένα δεκάλεπτο, κανένα τεταρτάκι παραπάνω. Πάμε λοιπόν στο θέμα. Ξέρετε, κινδυνεύει να την αχθεί στον αέρα η εξεταστική, γιατί τελούν και υποκατάληψη πάρα πολλά μεγάλα ΑΕΗ, οι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα. Και η αφορμή είναι συλλαλητήρια βεβαίως. Και υπάρχει και διάσταση απόψεων. Υπάρχουν και διαστάσεις απόψεων μεταξύ των κυβερνητικών Πριτάνεων και των Πριτάνεων και καθηγητών που υπόκεινται στην αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ. Θα μας τα πει. Υπάρχουν όμως κάποια θεματάκια τα οποία μας ζήτησαν οι τηλεθεατές μας, οι φίλοι μας εδώ στην εκπομπή. Να το ξεκαθαρίσουμε, λέει, πώς, τι ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι αυτά, αφού έχει γίνει μεγάλος δώρος για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί αντίκειται στο άρθρο 16 του Συντάγματος και για να προχωρήσει η χώρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια πρέπει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, κάτι που δεν έγινε γιατί δεν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι, δεν το ψήφισε τότε στην αναθεώρηση του Συντάγματος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Καραγιάννη, και δεν προχώρησε αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν, το κενό που υπάρχει, θα μας το ερμηνεύσει και θα μας το εξηγήσει ο πλέον κατάλληλος, ο πλέον ειδικός, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος. Τον έχουμε τον κύριο Χρυσόγονο, κύριε Καλπακίδη. Εδώ, τον έχουμε τον κύριο καθηγητή. Κύριε Χρυσόγονε, καλή χρονιά σας ευχόμαστε και να είστε πάντα χρήσιμος και να ενισχύετε εδώ με τη συνταγματική σας ακαδημαϊκή ιδιότητα τις απορίες μας. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά, κύριε. Καλή χρονιά να έχετε. Εδώ έχουμε την κυρία Γαβαλά, είναι από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, από το χώρο σας. Είναι η κυρία Χρύσα Καραγιάννη από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Ευαγγελία Παναή είναι από το χώρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Είχαμε συζήτηση πολύ θεματική σήμερα για τη γυναικοκτονία, για τα θέματα των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας. Πάμε λοιπόν και στις καταλήψεις τώρα των ΑΕΗ. Τι συμβαίνει τώρα εν προκειμένου, κύριε καθηγητά, τι προωθεί αυτό το νομοσχέδιο και αν αντίκειται στο Σύνταγμα. Είναι γεγονός ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει πως τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και οι καθηγητές τους να είναι δημόσιοι λειτουργοί. Συνεπώς, δεν φαίνεται να υπάρχει εκ του Συντάγματος περιθώριο λειτουργίας ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας. Η κυβέρνηση βέβαια επικαλείται προκειμένου να παρακάμψει, να παραβιάσει στην ουσία το άρθρο 16 του Συντάγματος, το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο. Με τη διαφορά ότι η Ελλάδα ούτε έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου λόγω της υπάρξης του άρθρου 16, ούτε καν έχει παραπεμφθεί έστω από την Κομισιόν με αίτημα η διαπίστωση παραβίασης. Συνεπώς, φρονώ ότι όλο αυτό δείχνει μια σπουδή της κυβερνήσεως. Εγώ προσωπικά, επί της ουσίας, αν και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, έχω τη γνώμη ότι δεν θα ήταν αρνητικό να μεταβληθεί το άρθρο 16. Ναι. Αν μη τι άλλο, το άρθρο 16 είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό σύνταγμα το οποίο να περιέχει παρόμοια απαγόρευση ιδιωτικών ΑΕΗ. Ασχέτως αν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν στην πράξη ιδιωτικά ή στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που δεν λειτουργούν σε όλες. Αλλά πάντως συνταγματική απαγόρευση ιδρύσεως ιδιωτικών ΑΕΗ είναι μια ελληνική πρωτοτυπία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, θα μπορούσε να συζητηθεί στα σοβαρά η αναθεώρηση του 16 προς την κατεύθυνση του να αφήσουμε τον νομοθέτη, εν πάση περιπτώσει, να πειραματιστεί και στο κάτω-κάτω, βραδερφέ, ας το δούμε. Και αν δεν αποδώσει την πράξη, θα μπορούσε μετά να το καταργήσει σωρό, μια επόμενη κυβέρνηση, αν το κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό το ορθόδοξο θα ήταν να γίνει με αναθεώρηση. Και στο κάτω-κάτω, το τέλος του 2024, λίγη η πενταετία από την προηγούμενη αναθεώρηση. Ναι. Άρα μπορεί να διαπιστωθεί η ανάγκη αναθεώρηση του 16. Και η επόμενη βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές θα γίνουν το 2027. Ενδεχομένως να γίνουν και λίγο πρόωρες, δεν ξέρω. Συνήθως οι εκλογές στην Ελλάδα δεν γίνονται στο τέλος τετραετίας. Ο κανόνας είναι μάλλον να επιστρέφεται λίγο η διεξαγωγή των εκλογών.
Η επόμενη Βουλή λοιπόν είναι θα μπορούσε στην πρώτη της Σύνοδο να ολοκλήρωνε την αναθεώρηση του 16 και να άφηνε το πεδίο ελεύθερο για, ας πούμε, πειραματισμούς στον κοινό νομοθέτη. Τώρα και εκεί βέβαια χωράει πολύ η συζήτηση το πώς θα έπρεπε να διαμορφωθούν αυτά, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος να καταλήξουμε σε εμπόριο πτυχίων. Αυτό παραδείγματος χάρη γίνεται στη Σερβία. Έτσι, δεν νομίζω ότι αυτό είναι εκείνο που θέλουμε. Από την άλλη μεριά, αν μπορούσαν να ιδρυθούν σοβαρά ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά ΑΕΗ, τα οποία να συγκρατήσουν τη φυγή των νέων μας στο εξωτερικό, άρα να κερδίσει η χώρα σε σπουδαστικό συνάλλαγμα και ενδεχομένως να προσελκύσουν μέσω ξενόγλωσσων προγραμμάτων, ιδίως στην αγγλική γλώσσα, και φοιτητές, δεν λέω από την Αμερική, αλλά ενδεχομένως από τα Βαλκάνια, ενδεχομένως από την Αφρική, από την Ασία, να προσελκύσουν και φοιτητές ξένους εδώ, θα είχε ένα όφελος η εθνική μας οικονομία, όπως έχει όφελος η κυπριακή οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, το τι θα γίνει στην πράξη είναι κάτι που μπορεί να το δει ο νομοθέτης και να το ξαναδεί, γιατί και κυβερνητικές αλλαγές θα υπάρξουν κλπ. Η συνταγματική απαγόρευση, επαναλαμβάνω, είναι κάτι απόλυτο, δεν υπάρχει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Όντως είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το δούμε. Αλλά για ποιο λόγο αυτή η σπουδή, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Εκτός φυσικά αν η κυβέρνηση θέλει να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα και μάλιστα συμφέροντα ξένα που θέλουν να κάνουν παραρτήματα ΑΕΗ εδώ στη χώρα και βιάζεται τόσο πολύ. Δηλαδή τώρα η όλη πρεμούρα της κυβέρνησης είναι για να λειτουργήσουν τα μη κρατικά ΑΕΗ από το 2025-26 αντί να λειτουργήσουν, ας πούμε, από το 27-28, μιλάμε για 1-2 χρόνια διαφορά. Καταδήλωσαν έτσι του Πρωθυπουργού του χώρου και των αρμόδιων έτσι υπουργών, λένε ότι πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή ο δρόμος. Εμάς το ερωτηματικό μας ήταν αυτή με την ανακολουθία αυτή που υπάρχει μεταξύ συντάγματος. Αλλά εσείς λέτε ότι υπάρχει το ενωσιακό δίκαιο είναι πάνω από το ελληνικό σύνταγμα, αν δεν προσκρούει κανένα. Όχι, δεν είπα αυτό. Αν το ενωσιακό δίκαιο όντως είναι πάνω από το ελληνικό σύνταγμα ή όχι, είναι ένα ζήτημα. Ας το αφήσουμε κατά μέρος αυτό. Ας δεχθούμε τη λογική της κυβέρνησης ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει. Mm-hmm. Από πού και ως πού το βρήκαμε ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο επιτάσσει να υπάρχουν ιδιωτικά ή... Μάλιστα. Το βάζει ως επίταξη, δηλαδή. Μας το έχει πει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας έχει καταδικάσει. Η απάντηση είναι όχι. Μας το έχει πει έστω η Κομισιόν, μας έχει παραπέμψει. Η απάντηση είναι πάλι όχι. Άρα γιατί βιάζεται η κυβέρνηση? Αυτό είναι το ερώτημα. Και ο καθένας μπορεί εδώ να σκεφτεί την απάντηση που νομίζει. Μάλιστα, ήσασταν σαφής, κύριε Χρυσόγονη, και νομίζω ότι το ερμηνεύσαμε αυτό το σημείο που υπήρχε αυτή η αχλή σχετικά με τις προβλέψεις του συντάγματος και τις προθέσεις της κυβέρνησης. Νομίζω όμως ότι ήταν προεκλογική δέσμευση αυτή του κυρίου Μητσοτάκη, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα προωθήσει το θεσμό του ιδιωτικού πανεπιστημίου. Εντάξει, θα μπορούσε να τον προωθήσει, επαναλαμβάνουμε. Εσείς τον λέτε ότι δρόμο έπρεπε να πάει κανονικά με την αναθεώρηση του συντάγματος. Στον δρόμο, να περιμένει την πενταετία, να κάνει διαπίστωση ανάγκης αναθεώρησης και μετά η επόμενη Βουλή στην πρώτη της Σύνοδο, ενδεχομένως και πολύ γρήγορα μετά τις εκλογές. Δηλαδή μπορούσε να αναθεωρήσει το 16. Τώρα, τι πρεμούρα, επαναλαμβάνω, συγγνώμη. Να σας πω, με όλη αυτή την αναταραχή που έχει δημιουργηθεί, με τις καταλήψεις που γίνονται σε μεγάλα έτσι, ΑΕΗ, με τον κίνδυνο να τυναχθεί στον αέρα η εξεταστική περίοδος, ποια είναι η δική σας άποψη? Εντάξει, τώρα καταλήψεις είναι άλλη ελληνική ευρεσιτεχνία. Τώρα για να σας εξομολογηθώ... Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν μπήκα πρωτοετής φοιτητής, καταλήψεις κάναμε. Η πρώτη δουλειά που έκανα στο Πανεπιστήμιο ήταν να κάνουμε καταλήψεις για τον νόμο 8-15 τότε. Λοιπόν, ναι, δεν είναι ένα υγιές. Αλλά οι γονείς στην να κάνουμε καταλήψεις δημόσιων φοιτητών. Κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια το πρόβλημα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης δεν είναι στην πραγματικότητα το αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν μη κρατικά ή σε 2 ή 3 ή 4 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση, υπάρχει επίσης υποστελέχωση και υπάρχει το κυριότερο ελλιπής σύνδεση των πανεπιστημίων με την παραγωγή. Δηλαδή μπαίνει, ας πούμε, στη νομική, που είναι ο κλάδος που ξέρω. Βάζουμε κάθε χρόνο πάνω από 1.000 άτομα, 1.500 στις 3 νομικές σχολές της χώρας. Τη στιγμή κατά την οποία... Αν δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της χώρας σε νομικούς, δεν λέω μόνο σε δικηγόρους, συνολικά σε νομικούς δικηγόρους, δικαστές και άλλους τέλος πάντων που θα μπορούσαν να έχουν μια απασχόληση κάπου αλλού, τέλος πάντων στο δημόσιο ή κάπου αλλού, είναι ζήτημα αν θα ήταν το 1/3 από αυτούς που παίρνουν.
Άρα το βέβαιο είναι ότι τα 2/3 θα καταλήξουν ή στην ετεροαπασχόληση ή στην ανεργία. Μάλιστα. Ενώ παράλληλα κλείνουν και άλλες σχολές που θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη αξία ως προς το παραγωγικό αυτό μοντέλο που θέλουμε να έχει η Ελλάδα. Τώρα, ναι, ποιες είναι οι σχολές αυτές, δεν το ξέρω. Εγώ σας λέω αυτά που ξέρω εξηδίας πείρας από τη νομική. Στις νομικές σχολές βάζουμε περισσότερους από όσους θα χρειαζόμασταν, όχι θα χρειαζόμασταν, από όσους χρειαζόμαστε. Και επίσης και περισσότερους από όσους μπορούν να εκπαιδεύσουν οι νομικές σχολές με το προσωπικό αυτό που έχουν. Ευτυχώς που πολλοί δεν έρχονται στα μαθήματα, διότι αν ερχόταν όλοι, θα γινόταν το έλεγχο. Είναι λίγο σαν τις τράπεζες. Αν πήγαν όλοι οι καταθέτες να σηκώσουν τα λεφτά τους, η τράπεζα θα έγινε να τους πληρώσει. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε επομένως και να σταματήσουμε αυτά τα κόλπα. Τι να σας πω. Κύριε καθηγητά, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Παιδεία, υγεία, τα θέματα έτσι πολιτικής προστασίας απασχολούν εντόνως στην εκπομπή και πιστεύω να είστε στη διάθεσή μας για το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλαμε και έτσι και εδώ ένα... την συνδρομή του κυρίου Χρυσόγονου. Κυρία Καραγιά, να ξεκινήσω από εσάς. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά... γιατί βλέπουμε ότι οι ομάδες της αριστεράς δημιουργούν αυτό πάλι το φοιτητικό μέτωπο των καταλήψεων. Δεν ξέρω, έχετε φοιτητή, έχετε φοιτητή. Ναι, και να πω αυτό το προσωπικό μας... το προσωπικό μας παράπονο είναι η υποστελέχωση ενός σπουδαίου πανεπιστήμιου όπως είναι αυτό της Πάτρας. Ο γιος μου είναι επιπτυχίο, παρόλα αυτά δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις των βοηθών εργαστηρίων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρώσει έγκαιρα την πτυχιακή του εργασία. Και γιατί δεν υπάρχει το κονδύλι που θα ήταν ικανό να στηρίξει την ανανέωση της σύμβασης αυτών των ανθρώπων. Άρα βλέπουμε ότι όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά παντού υπάρχει αυτή η υποχρηματοδότηση που συντηρεί την υποστελέχωση και ακριβώς αυτή είναι η ουσία της δικής μας διαμαρτυρίας. Ότι ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα και να πούμε γιατί δεν στηρίζεται η δημόσια υγεία. Παιδεία. Αυτή τη στιγμή, μιλώντας για την παιδεία, λοιπόν, λέμε γιατί κλείνουν οι περιφερειακές σχολές από πανεπιστήμια, όπως και του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Υποτιμώνται αυτές οι ζωτικές σημασίες για τα νησιά, σχολές και πανεπιστήμια περιφερειακά. Γιατί δεν χρηματοδοτούνται ως πρέπει, γιατί δεν στηρίζονται οι ακαδημαϊκοί ως πρέπει, γιατί δεν αυξάνεται ο μισθός τους να μπορούν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Λέει η κυβέρνηση ότι δεν θα υποβαθμιστεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά για ποιο λόγο να μην λειτουργήσει και το ιδιωτικό πανεπιστήμιο όμως, την ώρα που πολύ καλά το επεσήμανε ο κύριος Χρυσόγονος, που λέει ότι δεν είμαι αρνητικός απέναντι στην ιδιωτική, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία θα ενισχυθεί και η εθνική οικονομία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια διαφορετική. Θα μπορούσε σε μια δεύτερη. Την ώρα που πολλά στελέχη σας έχουν... Αυτό σε μια δεύτερη φάση, αυτή τη στιγμή είπαμε ότι δεν υπάρχει αναθεωρημένο το Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και αν όπως είπε και ο κ. Χρυσόγελος και συμφωνώ απόλυτα, δεν έχει γίνει παραπομπή μας για αυτό το ζήτημα, έτσι ότι έχουμε καταπατήσει το Σύνταγμα το ευρωπαϊκό. Αντίστοιχα, έχουμε παραπεμφθεί για την έλλειψη. Λέτε δηλαδή ότι το αφήνετε παραπίσω, είσαστε υπέρ της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων και αν πάει με την αναθεώρηση θα την ψηφίσετε. Και αν στηριχθεί δημόσια υγεία. Αν στηριχθεί δημόσια υγεία, παιδεία και όλα τα δημόσια, όλα αυτά θα αργήσετε στο... Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να στηριχτεί ο δημόσιος χαρακτήρας των πανεπιστημίων μας και οι ακαδημαϊκοί και οι φοιτητές μας. Κυρία και όντως να βρεθεί ένας ωραίος τρόπος να οργανωθεί σωστότερα η παιδεία και όχι μονίμως να υπάρχει αυτή η πρεμούρα, όπως είπε και ο καθηγητής, που ξέρουμε από πίσω ότι κρύβεται. Μετά θα μου λέτε ότι σας καθυστέρησα. Κυρία Γαβαλά, γρήγορα επίλογο. Δεν θα σταθεί καθόλου εμπόδιο το ΠΑΣΟΚ στη δημιουργία πανεπιστημίων ιδιωτικής βάσης. Όμως, όπως ακριβώς είπε ο κύριος Χρυσόγονος, γεννιούνται αρκετές απορίες για το ποιο λόγο υπάρχει η σπουδή αυτή τη στιγμή, χωρίς να πάνε με τον ορθόδοξο, τον ενδεδειγμένο νομικά τρόπο να αλλάξουν κάποια πράγματα, ώστε να υπάρξει και ο χρόνος προσαρμογής και ενίσχυσης των δομών, όπως πολύ καλά είπε η κυρία
Καραγιάννη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αποεπένδυση του δημοσίου τομέα γενικότερα. Και όσο και αν ο κύριος Μητσοτάκης να έχει τη τόλμη, όπως είπε η κυρία Πτακλάκη, να φέρνει κάποια νομοσχέδια, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει την τόλμη να τα ολοκληρώνει, να τα μελετά και να τα φέρνει λύνοντας τις απορίες ένα προς ένα όλα τα άρθρα. Και τα προβλήματα έτσι της κοινωνίας. Προφανώς. Απλά μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα θέματα αυτή τη στιγμή. Οπότε το να δημιουργούνται ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία να προάγουν την έρευνα είναι κάτι που φυσικά και το θέλουμε. Η έρευνα έχει μείνει αρκετά πίσω στην Ελλάδα. Το να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία να μπορούν να φέρουν συνάλλαγμα, όπως λένε πάρα πολλοί, και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα ότι στο ΣΥΡΙΖΑ και στα υπόλοιπα κόμματα αυτή η άποψη δεν είναι διαδεδομένη. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Βλέπουμε την ανάπτυξη της Κύπρου σε αυτόν τον τομέα. Όμως πρέπει να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας, δεν πρέπει να δημιουργούνται ανισότητες. Θα πρέπει ο δημόσιος τομέας, όπως σε όλη την Ευρώπη, τα δημόσια πανεπιστήμια, να έχουν τον πρώτο λόγο. Γιατί, όπως είπε ο κ. Χρυσόγονος, είναι πραγματικότητα. Σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δεν είναι απαραίτητα. Και υπάρχει μια μελέτη του πόσους γιατρούς θέλουμε, πόσους μηχανικούς θέλουμε, πόσους δικηγόρους θέλουμε, έτσι ώστε με ένα φίλτρο, το οποίο φίλτρο η κάθε κοινωνία και η κάθε χώρα επιλέγει και αποφασίζει, να έχουμε τους φοιτητές μας στα πανεπιστήμια μας και στο τέλος αξιόλογους συνεργάτες και επιστήμονες στην κοινωνία μας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό λοιπόν να προγραμματίζουμε, να οργανώνουμε την κοινωνία μας. Και αυτό που μου λείπει και είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω κλείνοντας, είναι και μάλλον αυτό που συνδέει όλη τη συζήτηση που κάναμε κύριε, σήμερα, Παπαλάνα. Είναι η οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας. Δείχνει να έχει πολλά κενά και να αγκομαχούμε τρέχοντας να τα καλύψουμε, χωρίς όμως να έχουμε κάνει πρόβλεψη για το αν ο τρόπος με το οποίο τα καλύπτουμε πολύ γρήγορα σήμερα είναι και αυτός που θα είναι αποδοτικός. Ελάτε, αύριο. Κυρία Παναή, λοιπόν, το θέμα του ιδιωτικού πανεπιστημίου, ποια είναι η θέση. Η κυβέρνησή μας δήθεν την προβληματίζει το άρθρο 16 του συντάγματος που απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών ανωτάτων ιδρυμάτων, αλλά δεν την προβληματίζει που η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει το θεσμό των φροντιστηρίων της μέσης εκπαίδευσης για να προετοιμάσουν τα παιδιά για τα πανεπιστήμια. Και είναι δείγμα του πόσο κακή είναι η κατάσταση της παιδείας μας γενικά. Γιατί θα πρέπει το ζήτημα της παιδείας να το δούμε ως ένα ενιαίο σύνολο που ξεκινά από τον βρεφονηπιακό σταθμό και φτάνει μέχρι και τις μεταπανεπιστημιακές σπουδές. Εκεί είναι το ζήτημα. Τώρα, στον τομέα των πανεπιστημίων, των ανωτάτων ιδρυμάτων, η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτό που εφάρμοσε παντού. Και στον τομέα της υγείας, το εφαρμόζει και στην παιδεία. Είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης, δεν το έκρυψε ποτέ, μόλον ότι πολλές φορές, τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση, το διανθίζει με διάφορα μυθεύματα, με διάφορα παραμύθια, για να εξαπατήσει την ελληνική κοινωνία και να μπορέσει να τα περάσει. Δεν είναι καλή όμως η σύμπραξη του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα. Όχι. Σε πάρα πολλές εκφάνσεις. Ακούστε, αυτό που έχει ανάγκη και το έχει εδώ και δεκαετίες ανάγκη είναι η βελτίωση της παιδείας μας σε κάθε επίπεδο και σε κάθε τομέα. Τα πανεπιστήμια διαχρονικά σε αυτή τη χώρα ζητούν μεγαλύτερα κονδύλια για τη δημόσια παιδεία και αυτά τα κονδύλια δεν δίνονται. Οπότε δεν μπορείς να συζητάς ποτέ ότι θα φέρεις τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να βελτιώσεις το επίπεδο των κρατικών, γιατί είναι απολύτως βέβαιο ότι θα υποβαθμιστούν ακόμα περισσότερο. Όπως έχει γίνει σε όλους τους τομείς. Θέλετε να πούμε ότι τον εθνικό αερομεταφορέα βάλαμε τους ιδιωτικούς γιατί θα βελτιωνόταν οι αερομεταφορές. Για την παιδεία, για τα νήματα της παιδείας. Να τα για να ξέρουμε. Είναι 5 και 5. Μα κυρία Καραγιάννη, το πρέπει να φύγει, θα αποχωρήσει τώρα. Μα για να ξέρουμε τις παγίδες που στείνονται για να εξαπατηθεί ο ελληνικός λαός, όπως έχει εξαπατηθεί τόσες πολλές φορές, θα είχαμε καλύτερες αερομεταφορές και συγκοινωνίες. Αν είχαν μπει και ιδιωτικές εταιρείες, καταργήθηκε ο εθνικός αερομεταφορέας, έχουμε τις ιδιωτικές και είναι χειρότερα. Με το προσωπείο της το ίδιο πράγμα στην υγεία βάζει τους ιδιώτες μέσα στα κρατικά τα νοσοκομεία, αντί να ενισχύσει τα κρατικά τα νοσοκομεία, και σήμερα έρχεται να βάλει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αφήνοντας στο έλεος τα κρατικά πανεπιστήμια που είναι βέβαια ότι θα υποβαθμιστούν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αφού σας αρέσει τόσο πολύ αυτή η εκπομπή και σας δημιουργεί και έμπνευση και μιλάτε τα κατάπαυστα με περιστατωμένα επιχειρήματα, εννοώ, έτσι, πάρα πολύ δημιουργική, να έρχεστε πιο συχνά όλα τα θέματα αυτά που θίγεται. Αλλά πρέπει να ολοκληρώνουμε τα σκεπτικά μας για να τα τεκμηριώνουμε επαρκώς, όπως πρέπει. Γιατί το να κοιτάξτε, αν θέλει από ένα ημίωρο η κάθε μία για να ολοκληρώσει το σκεπτικό της, χρειάζεται κάθε μία να μιλάει από ένα ημίωρο, 4 είστε εδώ, ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Να βλέπουμε τις κοινές πρακτικές που υπάρχουν σε διάφορους τομείς.
Δεν είναι κάτι το καινούριο τώρα τα πανεπιστήμια. Τα επιχειρήματά σας. Η ιδιωτικοποίηση έχει εφαρμοστεί και αλλού και έφερε αρνητικά αποτελέσματα, λοιπόν, αντί τα θετικά που διαφημίζει η κυβέρνηση. Είστε διαθέσιμοι, θα επανέλθουμε στο θέμα. Στη διάθεσή σας. Εδώ με εκπομπή αποκλειστικά ad hoc για την παιδεία, όπως και για την υγεία, κυρία Γαβαλά. Και όπως και για άλλα θέματα, κυρία Καραγιάννη. Δίδει χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι. Γιατί... Αν δεν πέσουν τα χρήματα στη δημόσια παιδεία, στην παιδεία και στην υγεία τη δημόσια, λοιπόν, να μην συζητούμε καθόλου. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εδώ θα την έχουμε μέσω Skype. Την κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, είναι τομεάρχης στα θέματα πολιτικής προστασίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα αξιόλογο άτομο και με ιδιαίτερες γνώσεις και μεγάλη προσπάθεια στα θέματα αυτά, αλλά θα μας απασχολήσει και το θέμα της ασφάλειας. Το παραμύθι της ιδιωτικοποίησης που βελτιώνει το επίπεδο της ζωής μας πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, γιατί όλα γύρω μας αποδεικνύουν ότι όσο περισσότερο τομέα κερδίζει ο ιδιωτικός, όσο περισσότερο χώρο κερδίζει ο ιδιωτικός τομέας σε βάρος του δημοσίου τομέα, το επίπεδο της ζωής του λαού επιδεινώνεται. Κυρία Καθαρές Παναγή, δουλειές. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Κυρία Καραγιάννη, επίσης και εσάς. Κυρία Γαβαλά, να είστε καλά. Νομίζω ότι είχαμε μια παραγωγική εκπομπή. Πραγματικά. Και έτσι σε θέματα εξόχως ενδιαφέροντα και κοινωνικά θέματα που απασχολούν. Δεν έχει ποτέ δεν τελειώνουν αυτές οι συζητήσεις. Μπαίνει άνω τελεία και τις επαναφέρουμε όποτε χρειάζεται, κάθε φορά δηλαδή. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Μείνατε συντονισμένοι αυτό το δίωρο και πιστεύουμε ότι ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας. Βλέπετε ότι μας ζητήσετε, δεν σας χαλάμε χατήρι. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, ένα ξεκούραστο, χαλαρό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, γιατί όσοι σκαραδοκούν και είναι και σε βαριά μορφή, υπάρχουν συνοσηρότητες. Γεια και χαρά σας, την αγάπη μας. Γεια σας.